Έναν ανούρισμα. Μια γλυκιά μελωδία που φτάνει στα αυτιά μιας αθώας ψυχής και την αφήνει με ευλάβεια στην αγκαλιά του Μορφέα. Ή, στις μέρες που ζούμε, προσπαθεί να σκεπάσει τον αποκρουστικό ήχο των βομβαρδισμών και να διατηρήσει την παιδική αθωότητα μακριά από τον όλεθρο του πολέμου. Η ζωή, ο θάνατος και αναμεσής η τέχνη, έγραφε ο Νίκος Εγκονόπουλος αναφέρομενος στην ποίηση. Μόνο που τα λόγια του σήμερα παίρνουν μια άλλη μορφή. Τα νανουρίσματα του κόσμου, μια κυπριακή παραγωγή, χώρεσε στην ίδια σκηνή ένα ουκρανικό. Πέταξε πουλί μου πάνω από το παιδί μου. Πάνω από το παιδί μου. Και ένα ρωσικό νανούρισμα. Κόσμε σβήσε αυτή. Όταν ξεκινούσαμε τα νανουρίσματα του κόσμου τον Νοέμβριο που μας πέρασε στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκοσίας, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα βρισκόμασταν στο Λονδίνο λίγες μόνο ώρες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ότι θα παρουσιάζαμε στο κοινό μεταξύ άλλων νανουρισμάτων από όλο τον κόσμο και δύο νανουρίσματα από αυτές τις χώρες. Bayushki Bayou, δηλαδή όνειρα γλυκά. Κι άμα κλαίει, δώσ' του γέλια να του τραγουδώ. Και Λούλη, πουλί μου. Και μια χούφτα όνειρα, άσε του στα βλέφαρα. Είχα μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή και ειδικότερα την επόμενη μέρα όταν αναλογιστήκαμε αυτό που έγινε. Γιατί ακριβώς συνειδητοποιήσαμε ότι με το νανούρισμα αυτό, το ουκρανικό νανούρισμα πια, οι γονείς των παιδιών στην Ουκρανία θα προσπαθούν να αποκοιμήσουν τα παιδιά τους τις επόμενες μέρες, να τα συνοδεύσουν στο όνειρο και να τους καθησυχάσουν για όσα συμβαίνουν. Ταυτόχρονα πάρα πολλά παιδιά στη Ρωσία, αθώες ψυχές, αθώα παιδιά, θα κοιμούνται με το νανούρισμα το ρωσικό, οπότε ήταν έτσι μια πολύ ιδιαίτερη συνύπαρξη των δύο αυτών νανουρισμάτων. Τα παιδιά που άλλοτε έπεφταν σε γλυκό ύπνο υπό τις μελωδίες αυτές, πλέον ίσως να τις ακούν ως παρηγοριά. Το νανούρισμα το ρωσικό και με το ουκρανικό νανούρισμα αντίστοιχα, μεγάλωσαν παιδιά και στις δύο χώρες όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα κάποια από αυτά τα παιδιά έχασαν την αθωότητά τους, ενώ άλλα παιδιά τώρα και καινούργια παιδιά, τα παιδιά που θα είναι ενήλικες του αύριο, τους συντροφεύει στον ύπνο τους μάλλον αυτό το νανούρισμα και ελπίζω πραγματικά ότι θα περάσουμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο τα μηνύματα που πρέπει αυτή την πάρα πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη εποχή.